Μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο της Μαρκό, κύριο Δημήτρη Παναγάκο, ο οποίος είναι και από τη νέα φετινή σεζόν υποστηρικτής της Εψανά με τις μπάλες Admiral, και θα θέλαμε ένα σχόλιο πρώτα απ' όλα για αυτή την πρωτοβουλία που πήρατε και όπου θα στηρίξετε και τα σωματεία τα οποία επλήγησαν από τις καταστροφικές φωτιές, πώς θα αποφασίσατε και τι έχετε να μας πείτε για τη νέα συνεργασία με την Ένωση. Ναι, από τότε που έχουμε αναλάβει και τη Μαρκό και σαν εταιρεία Admiral, θέλουμε να βοηθάμε γενικά το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο από όλες τις κατηγορίες. Ήρθαμε σε μια συνεννόηση με τον Γιώργο Γιαρένη ότι θα κάνουν την προσφορά για τις μπάλες και έτσι πήραμε μέρος στο διαγωνισμό. Ήταν μια πάρα πολύ καλή μπάλα, πάρα πολύ καλής ποιότητας, πολύ πιο ακριβής από την τιμή που βάλαμε τη χρέωση, αλλά και αυτό το κάναμε για να βοηθήσουμε γενικά την κατάσταση και να έχουν οι ομάδες μια πάρα πολύ καλή μπάλα αντάξια του πρωταθλήματος γενικά και των τριών κατηγοριών, και έτσι και έγινε με το διαγωνισμό. Τώρα με τους πυρόπληκτους και ό,τι έτσι προβλήματα αντιμετωπίσαν οι ομάδες, προσπαθήσαμε και εμείς με το που μάθαμε ότι υπάρχει ανάγκη να βοηθήσουμε. Δεν κάναμε τίποτα φοβερό, είναι το πιο μικρή βοήθεια που μπορούμε να κάνουμε. Στην πορεία ό,τι άλλο ζητηθεί και τα λοιπά θα είμαστε σίγουρα κοντά. Γενικά προσπαθούμε σε όλο τον αθλητισμό και πόσο μάλλον στο ποδόσφαιρο που είμαστε τόσα χρόνια κοντά του. Θα θέλαμε ένα σχόλιο να μας κάνετε για τη νέα αγωνιστική περίοδο, τη Μαρκό, ποιοι είναι οι στόχοι και πώς βλέπετε το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής για τη νέα περίοδο. Ναι, είναι μια προσπάθεια που την έχουμε ξεκινήσει εδώ και καιρό, όλοι μαζί συλλογικά. Επιτελείο, τεχνικό team, τις μεταγραφές που φέραμε αφού κρατήσαμε τον κορμό της περσινής ομάδας και τους παίκτες που θέλαμε. Δυναμώσαμε όσο μπορούσαμε σε λογικά πλαίσια πάντα και νοικοκυρεμένα. Πάντα θέλουμε να έχουμε σωστές προσωπικότητες, παιδιά που να μην δημιουργούν προβλήματα γενικά και βέβαια παικτικώς να μπορούν να τα απεξέλθουν στο δύσκολο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει κάποιες αρκετά καλές επιλογές. Από εκεί πέρα όλα θα φανούν στο γήπεδο με το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Ένα μήνυμα θα θέλαμε σε όλο τον κόσμο του Μαρκόπουλου για τη νέα περίοδο. Το μήνυμα είναι ότι θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε με όλες μας τις δυνάμεις να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και για την ομάδα αλλά και για τον τόπο και θέλουμε να είναι κοντά μας σε αυτό το δύσκολο εγχείρημα αυτή τη χρονιά. Σας ευχαριστούμε πολύ.